Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Αναστασία Σταυριανού από τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Αγία Μαρίνα της Ρόδου. Κυρία Σταυριανού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη Ρόδο σε εσάς και τους ακροατές σας. Έχετε, από ό,τι καταλάβαμε, έχετε προχωρήσει σε μια καταγγελία για κάποιον σύλλογο εδώ στην περιοχή του Εύρου για παράνομους διαδικτυακούς εράνους, γενικότερα παράνομους εράνους, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι γνωστό, νομίζω ότι σπάσει και πολύ περισσότερο στις αστυνομικές αρχές, ότι υπάρχει ένας νόμος, ο 501 του 1931, που απαγορεύει τους εράνους με οποιαδήποτε μορφή. Δηλαδή δεν μπορεί ένας να ονομάσει ένα έρανο έκκληση. Εντάξει, και έκκληση σημαίνει έρανος, αλλά όπως και να τον ονομάσει, από τη στιγμή που μαζεύει λεφτά, είναι έρανος. Λοιπόν, άλλο να γίνεται μία λαχιοφόρος αγορά σε ένα σύλλογο μέσα σε ένα συγκεκριμένο κτίριο να πουλήσει λίγα λαχεία κτλ. Για να κάνει μία λαχιοφόρο αγορά στα μέλη του, και άλλο να έχει πανελλήνια έκθεση όπως έχει λάβει η υπόθεση αυτή. Ουσιαστικά, εδώ και πόσο καιρό γίνεται αυτό? Και όπως μας λέτε... Από το 2018 είχα δει τότε με μία υπόθεση ενός λεωφορείου ΑΜΕΑ που είχε αγοράσει κάποιος σύλλογος αητός, αητός για τα ΑΜΕΑ παιδιά. Και δεν έφτασαν, ας πούμε, το αγόρασαν με και έπρεπε να εκτελονιστεί το αυτοκίνητο. Δεν ήταν πολλά τα χρήματα. Δεν είχε ο σύλλογος να το εκτελονίσει και ξαφνικά παρουσιάστηκε ο σύλλογος αυτός και είπε ότι θα αναλάβει τον εκτελονισμό. Και αυτομάτως κάνει ένα έρανο, δηλαδή δημοσίευσε κάποιο έρανο με τον ίδιο τρόπο δηλαδή. Συγκέντρωσε, δεν ξέρουμε τι λεφτά συγκέντρωσε, όμως πλήρωσε το, είδα δηλαδή ότι έγινε ο εκτελονισμός του αυτοκινήτου από έρανο που έκανε το 2018 ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μαζί για Ζωή. Στη συνέχεια βέβαια προέκυψαν προβλήματα μεταξύ τους και δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, αλλά είδα δηλαδή ότι από το 2018 ένα τέτοιο περιστατικό. Εδώ και λίγο καιρό βέβαια είδα επίσης το 22 Ιουνίου του, πριν ένα μήνα δηλαδή, υπήρχε πάλι έρανος με τίτλο «Έκκληση του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθήσεων Μαζί για Ζωή» στην εφημερίδα Γνώμη, που ζητάει, πάλι να καταθέσουν χρήματα στο λογαριασμό αυτό. Και μάλιστα η πρόσκληση, δηλαδή μέσα στο κείμενο λέει, για το λόγο αυτό θέλουμε να κάνουμε έκκληση προς όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να βοηθήσουν να το κάνουν καταθέτοντας όποιο ποσό οι ίδιοι επιθυμούν στο λογαριασμό μας, Ιβάν και τα λοιπά, της Τράπεζας Πειραιώς. Δηλαδή αυτό έγινε 22 Ιουνίου, έγινε πάλι 8 Απριλίου. Και από το Μάρτιο που είχα εντοπίσει εγώ πάλι αυτό το πράγμα, όταν ξεκίνησα από το Φεβρουάριο για να φέρω τους 25 τόνους, 13 τόνους δηλαδή στο νοσοκομείο Δημοτήχου και 12 στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τότε με τη δωρεάν το παλούδι που είχαμε ξαναμιλήσει, κυρία Σταυριανού. Ελένη το παλούδι ακριβώς. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Και λυπάμαι πάρα πολύ διότι... το πρώτο φορτίο ήταν στη μνήμη της Ελένης στο Παλούδι, οι 12 τόνοι για το νοσοκομείο του Δημοτήχου, και η δεύτερη αποστολή στα στρατιωτικά νοσοκομεία ήταν στη μνήμη του αδελφού μου Νικολάου Σταυριανού, που έχασε τη ζωή του στον Εύρο. Δηλαδή ο αδελφός μου έχασε τη ζωή του στον Εύρο και η Ελένη το Παλούδι στη Ρόδο. Φαντάζεστε με πόση ταπεινότητα και λιτότητα θα έπρεπε να γίνουν αυτές οι προσφορές εις μνήμη αυτών των δύο παιδιών. Και με πολύ μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι η δωρεά προς το νοσοκομείο Δημοτήχου δηλαδή έγινε μία φιέστα χωρίς λόγο από την πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών, που έκανε παράδοση παραλαβή ενώπιον της Ιατρικής Επιτροπής και του Διοικητή και στο νοσοκομείο,
η αποστολή αυτή ήρθε στο όνομα του νοσοκομείου. Προς τι και με ποιο δικαίωμα να κάνει παράδοση παραλαβή η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, να στήσει μια παράσταση, μια θεατρική παράσταση για δική της προβολή, είναι το ερώτημα. Είναι δυνατόν στη μνήμη μιας κοπέλας που γονατιστεί, που λέει ο λόγος, κάνουμε αυτή την προσφορά με τόση ταπεινότητα και στη μνήμη του αδερφού μου, όπως έκανα τη δεύτερη, να στείνεται μια φιέστα για να προβληθεί, αυτός ήταν ο στόχος. Και δεν είχε αυτό το δικαίωμα, διότι το φορτίο ήταν υπονόμευτη του νοσοκομείου και μόνον με αναφορά το δικό μου άτομο στα χαρτιά, σαν το άτομο το οποίο χειρίζεται την υπόθεση. Μέχρι τώρα δεν συνεργαζόσταν με την πρόεδρο του συλλόγου αυτού μια χαρά για όλα αυτά τα ζητήματα. Τι άλλαξε στη σχέση σας αυτό, ποια ήταν η αφορμή? Κοιτάξτε να δείτε, όταν ο δικός μας σύλλογος έχουμε δώσει πάνω από 250 τόνους νοσοκομιακό εξοπλισμό, μιλάμε τώρα για επιρριχό τομογράφους, καρδιογράφους, απεινιδωτές, ηλεκτρικά κρεβάτια, τα πάντα που θέλουν να δουλέψουν, χειρουργικά εργαλεία, ό,τι χρειάζεται ένας γιατρός, του τα δίνουμε, δηλαδή τους τα παρέχουμε για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους αρρώστους μας και τους ασθενείς ενός νοσοκομείου. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο Πολύκαστρο, έχουμε φτάσει στο Χιλκής, στη Γουμένισσα. Ήτανε θέμα, δηλαδή μέσα στη ψυχή μου ήταν πάντοτε το εύρος, διότι παρόλο που σε αυτά τα άγια χώματα, παρόλο που έχασε ο αδερφός μου τη ζωή του εκεί, δεν ήθελα να συμβεί σε κανένα άλλο παιδί κάτι παρόμοιο, και γι' αυτό ήθελα και να ενισχύσω τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Δεν μπορούμε λοιπόν, και όταν με πήρε τηλέφωνο ήταν πλέον η σταγόνα, ας το πούμε έτσι, που χρειαζόταν για να ξεκινήσω αυτό το πράγμα, διότι εφόσον ήμουν στην Μακεδονία και έχουμε όλα τα νοσοκομεία τα οποία έχουμε βοηθήσει είναι ακριτικά. Μιλάω για τη Ρόδο, για την ΚΟ, για την Κάλυμνο, για τη Λέρο, για τη Σάμο, για τη Λέσβο, για το Κιλκής, για τη Γουμένισσα, για το Πολύκαστρο. Θέλω να πω ότι ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω περιφερειακά νοσοκομεία που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και έχουν τους μικρότερους οικονομικούς προϋπολογισμούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει, εγώ δεν μπορούσα, είχα ταυτόχρονα και άλλη αποστολή και δεν πρόσεξα ορισμένα πράγματα που θα έπρεπε να προσέξω ως προς τη συνεργασία μου, διότι ήξερα βέβαια ότι υπήρχε ένα σύλλογος δραστήριος με ξενώνα και τα λοιπά καρκινοπαθών στον Εύρο, αλλά τελικά έκανα λάθος, ήταν κάποιος άλλος σύλλογος και όχι αυτός, διότι απεδείχθη ότι υπήρχαν δύο σύλλογοι και όχι ένας. Δύο έχουμε, ένα στο Βόρειο Εύρο και ένα στο Νότιο. Και ένα στο Νότιο. Δύο σύλλογοι καρκινοπαθών υπάρχουν. Ένα στο Βόρειο, στο Βόρειο Εύρο και ένα στο Νότιο. Όχι, είναι νομού Εύρου ένα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι νομού Εύρου. Και οι δύο είναι νομού Εύρου, κυρία Σταυρίδη. Δηλαδή αυτό που ήξερα εγώ ήταν νομού Εύρου. Τέλος πάντων, ήταν ένα δικό μου λάθος που δεν το κοίταξε, γιατί είχα και άλλες αποστολές και δεν κοίταξε ορισμένα πράγματα ως προς τη συνεργασία μου. Όμως στην πορεία διαπίστωσα κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι φάνηκε ότι ήθελε να δείξει ότι ήταν ο κεντρικός άξονας πέριξης των οποίων κινούμαστε εμείς. Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα, διότι όταν κάνεις μια παράδοση παραλαβή σημαίνει ότι είσαι ο παραλήπτης και το παραδίδεις. Δεν είσαι ο παραλήπτης. Καταλαβαίνω λοιπόν. Τι λέτε, καταλαβαίνω. Κυρία Σταυριανού, ήθελα να σας ρωτήσω, κινηθήκατε προφανώς νομικά για όλη αυτή την υπόθεση? Εννοείται για το θέμα της παράνομης, του παράνομου Εράνου. Ναι. Μα δεν χρειάζεται μόνο εγώ. Το ξέρετε ότι ο νόμος 501 είναι πάρα πολύ αυστηρός και μάλιστα το άρθρο 20 αναφέρεται σαφέστατα ποιες είναι οι ποινές σε περιπτώσεις που κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο, διότι έρανος δεν σημαίνει μόνο διαδικτυακός, και με επιστολή να στείλεις και με ταχυδρομείο να χρησιμοποιήσεις και προφορικά να γίνει, δεν έχει το δικαίωμα κανένας να κάνει έρανο με αυτόν τον τρόπο
αγαπώ και μάλιστα, να, δηλαδή ή πολύ περισσότερο εάν εργαλειοποιήσουμε κάποιες καταστάσεις για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πράγμα, διότι εδώ μιλάμε η γυναίκα αυτή που ήθελε για το θέμα της χημειοθεραπείας που λέει αυτό το πράγμα, όταν αναφέρεσαι και λες ότι αναλάβαμε ο σύλλογος όλα τα έξοδα, τι σημαίνει αυτό? Όταν κάποιος διαβάζει ότι ανέλαβε ο σύλλογος όλα τα έξοδα, είναι, μπορεί να φανταστεί ότι ανέλαβε τα έξοδα της χημειοθεραπείας που μπορεί να είναι χιλιάδες ευρώ. Mm-hmm. Πού να φανταστεί ο άλλος ότι μιλάμε για 50 ευρώ, 25 και 25 να γυρίσουμε για 50 ευρώ που είναι τα έξοδα του λεωφορείου να πάει και να έρθει η γυναίκα. Όταν λοιπόν παραπληροφορείς και λες αναλάβαμε όλα τα έξοδα, αυτό είναι παραπληροφόρηση, διότι ο άλλος καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Μπορεί να καταλάβει ότι ανέλαβες και τη χημειοθεραπεία που πιθανόν να στοιχίζει, διότι όλοι δεν ξέρουμε, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις τι λεφτά ακούμε για χιλιάδες, για εκατομμύρια και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, και ζητάς τον άλλο να βάλει ό,τι μπορεί. Δηλαδή, αν αυτό το διαβάσει ένας βιομήχανος, να πάει να βάλει 100.000. Να βάλει ο άλλος ένα ευρώ γιατί αυτά μπορεί, αλλά όταν ένας έρανος έχει πανελλήνιο χαρακτήρα και ο νόμος είναι σαφέστατος, λέει ότι πρέπει να έχεις άδεια από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. και κατόπιν προτάσεως και τα λοιπά του νομάρχου ή του περιφερειάρχη τώρα τότε. Κανένας λοιπόν δεν είναι υπεράνω νόμου, και οφείλει να πάρει τις σχετικές άδειες, και αν δεν έχει και να ζητήσεις, όταν σου ζητάει λοιπόν να καταθέσεις λεφτά, αυτό το οποίο στο διαβάζει θα έπρεπε να ρωτήσει, έχεις την άδεια? Εάν δεν έχει την άδεια, μπορεί να ζητήσει τα λεφτά του πίσω, διότι είναι παραπληροφόρηση και διότι αυτά τα χρήματα κατατίθενται για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Τράπεζα. Mm-hmm. Και μόνο στην Εθνική Τράπεζα, και αναφέρει μάλιστα ότι εάν γίνεται για κάποιο σκοπό, λόγου χάρη για κάποιον ασθενή κτλ., γίνεται επωνόματι το ασθενούς αυτού εδώ και πάλι κατόπιν αδείας του Υπουργού και με όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται. Mm-hmm. Ο νόμος λοιπόν είναι αυστηρότατος. Mm-hmm. Και όταν ο νόμος είναι αυστηρότατος, χρειάζονται άδειες, και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε ζητάω να μας παραδώσει, όχι να μας παραδώσει, να μας πληροφορήσουν λοιπόν ποιος είναι, έχει πάρει άδεια για αυτό τον έρανο ή έκκληση που έκανε στις 22 Ιουνίου ο σύλλογος, η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, έχει πάρει άδεια όπως λέει ο νόμος 501 από το Υπουργείο Υγείας και κατόπιν εισηγήσεως της περιφέρειας που μπορεί να είναι ίσως και ο διαχειριστής της υπόθεσης. Εάν δεν έχει πάρει άδεια, αυτά τα λεφτά, όχι μόνο αυτά, αλλά όλα τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιός παρανόμως ίσως, εντός εισαγωγικών παρανόμως, αν είναι παράνομα ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο εισαγγελέας. Αυτά όλα τα χρήματα πρέπει να κατασχεθούν και να αναζητηθούν. Να αναζητηθούν, διότι είναι παράνομα, έχουν γίνει με παράνομο εντός εισαγωγικών τρόπο, και ζητώ την παρέμβαση, ας πούμε, και των αστυνομικών αρχών που πρέπει αυτεπάγγελτα να ενεργήσουν όταν γίνεται ένας παράνομος έρανος. Και φυσικά θα το κρίνει η εισαγγελία εάν θα το εάν πορεία θα ακολουθήσει από τις αστυνομικές αρχές, το τι θα πράξει, διότι δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος 501, διότι διαφορετικά, γιατί να μην βγούμε όλοι οι σύλλογοι? Καταλαβαίνω ο δικός μου σύλλογος κάθε μέρα δέχομαι αιτήματα για σοβαρότατες περιπτώσεις. Περιπτώσεις ανθρώπων που πεθαίνουν στην Αθήνα και δεν έχουν να έρθει εδώ ισορρός. Κι όμως, δηλαδή ο σύλλογος μας αναλαμβάνει και με τη βοήθεια των αεροπορικών εταιριών και με όλα αυτά, χωρίς να επιβαρύνουμε κανένα και χωρίς να ζητήσουμε βοήθεια και χωρίς να κάνουμε έρανο, να φέρουμε σωρούς ανθρώπους και να βοηθήσουμε. Γι' αυτό υπάρχουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη δουλειά, αν κάνουμε όλοι τους κοινωνικούς λειτουργούς ή κάνουμε την κοινωνική υπηρεσία και τη διεύθυνση προνοίας του Δήμου Ρόδου ή του Δήμου Οροστιάδος ή του Δήμου, οποιοδήποτε Δήμου στον Εύρο,
ή της περιφέρειας, η οποία έχει επίσης τον αντιπεριφερειάρχη υγείας, που χειρίζονται επίσης τα ΤΕΒΑ, δηλαδή το Ταμείο Ενίσχυσης Απόρων, που είναι Ευρωπαϊκό Βοήθειας Απόρων, γιατί πιεζόμαστε λίγο χρονικά. Και που βοηθάνε σε αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις κτλ. Δεν μπορεί όλοι να κάνουμε, να υποτιμήσουμε και να υπερπηδήσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες που είναι αυτός ο σκοπός και να κάνουμε εμείς εράνους. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταυριανού. Καταλαβαίνω ότι λέτε, σας ευχαριστώ πολύ. Να δούμε το θέμα και να δούμε και τι θα πούν και οι εισαγγελικές αρχές. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και εγώ, γεια σας. Γεια σας.